ήρθε η ώρα όμως να δούμε το υπέροχο θέμα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Καλησπέρα, Αστέρια. Καλησπέρα, Δημήτρα. Αστέρια Σταματάκη, διαιτολόγος μας. Σήμερα θα μιλήσουμε ουσιαστικά για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την γονιμότητα μέσω της διατροφής. Πόσο εφικτό είναι αυτό? Είναι αλήθεια ότι η διατροφή μπορεί σε μεγάλο βαθμό να βοηθήσει στο πρόβλημα της υπογονιμότητας. Μπορεί για κάποιους αυτό να φαίνεται περίεργο, όμως ο μεγάλος αριθμός μελετών δείχνει ότι αυτό όντως ισχύει. Οπότε με μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να βελτιώσουμε το πρόβλημα στο οποίο μπορεί να βρισκόμαστε. Εγώ αυτό που έχω ακούσει, και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και διαβάζω διάφορα διατροφικά άρθρα, αυτό που έχω ακούσει και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ναι, και είναι η κατάλληλη στιγμή τουλάχιστον για να το συζητήσουμε κιόλας, είναι ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να μείνει έγκυος αν το ποσοστό του λίπους της είναι κάτω από 18%. Αν είναι λιποβαρής δηλαδή, είναι σαν μια αυτόματη άμυνα του οργανισμού στο να μην μείνει έγκυος. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αυτό ισχύει. Και το υπερβολικό βάρος αλλά και το πολύ χαμηλό σωματικό βάρος μπορεί να οδηγήσουν, να δημιουργήσουν προβλήματα. Όπως είπες και εσύ, ένας πολύ χαμηλό λίπος ή πολύ χαμηλό σωματικό βάρος, όταν δηλαδή ο δείκτης μάζας σώματος είναι κάτω το 18,5, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Όπως το ίδιο συμβαίνει και σε ένα άτομο το οποίο είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Όμως θα ήθελα να πω ότι τα άτομα τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από αυτό είναι άτομα τα οποία έχουν προβλήματα ορυξίας. Και προβλήματα τα οποία έχουν προβλήματα ορυξίας είναι τα άτομα που έχουν πρόβλημα τις πολυκυστικές οθήκες. Και αυτό το αναφέρω γιατί είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, πολύ συχνό το σύνδρομο πολυκυστικών οθήκων. Οπότε ένα άτομο το οποίο υποφέρει από αυτό το σύνδρομο μπορεί, αν ρυθμίσει το σωματικό του βάρος, δηλαδή αν το σωματικό του βάρος κυμαίνεται, ο δείκτης μάζας σώματος κυμαίνεται μεταξύ 18,5 και 25, τότε μπορούμε να πούμε ότι αυξάνονται οι πιθανότητες να ρυθμιστεί και η περίοδός της. Μάλιστα. Οπότε θα πρέπει, το ιδανικό βάρος έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα στην υγεία, ναι, δηλαδή το, ναι, συζητώ. Και ένα από αυτά είναι και η γονιμότητα. Θέλω να μου πεις πρακτικά, πώς μπορεί μια γυναίκα η οποία θέλει να μείνει έγκυος, είτε αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα είτε όχι, να κάνει, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να είναι η γονιμότητά της ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό? Λοιπόν, για να καταπολεμήσουμε, όπως είπαμε και πριν, τα προβλήματα της όρεξίας, θα πρέπει να διατηρούμε ένα σωστό σωματικό βάρος, θα πρέπει να καταναλώνουμε τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες, αλλά σε σύνθετους υδατάνθρακες, δηλαδή θα πρέπει να αντικαταστήσουμε όλα τα τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε απλούς υδατάνθρακες, δηλαδή σε σάκχαρα, μάλιστα, με τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες. Π.χ. φρούτα, λαχανικά. Ναι. Ή να αντικαταστήσουμε το λευκό ψωμί με ψωμί ολικής άλυσης. Να αντικαταστήσουμε, για παράδειγμα, τα μακαρόνια με μακαρόνια ολικής άλυσης. Και αυτό γιατί? Γιατί όταν υπάρχουν σύνθετοι υδατάνθρακες, η απορρόφηση, η απελευθέρωση της γλυκόζης στο αίμα γίνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα να μπορούμε να ελέγξουμε τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, όπως επίσης και τα επίπεδα της ινσουλίνης. Μάλιστα. Γιατί άτομα με προβλήματα στην ορυξία συνήθως έχουν ινσουλινοαντίσταση. Οπότε όταν επιλέγουμε αυτές τις τροφές, βοηθάμε στη λύση αυτού του προβλήματος. Κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε τα κορεσμένα λιπαρά οξέα με ακόρεστα. Ή μονοακόρεστα ή πολυακόρεστα. Δηλαδή, να αντικαταστήσουμε τα λιπαρά τα οποία παίρνουμε από τα κρέατα, για παράδειγμα, δηλαδή από τα ζωικά προϊόντα, με τρόφιμα φυτικής προέλευσης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν αντικαταστήσουμε το βούτυρο, το οποίο είναι ζωικής προέλευσης, με ελαιόλαδο ή με μία μαλακή μαργαρίνη, τότε έχουμε τεράστιο όφελος στην υγεία μας και κατ' επέκταση και στο ζητούμενο. Επίσης, άλλες τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε ακόρεστα, είπαμε, είναι το ελαιόλαδο, είναι η ξηρή καρπή, είναι το αβοκάντο και ο σολομός, τα παχιά ψάρια δηλαδή. Τα παχιά ψάρια είναι πλούσια σε ωμέγα 3. Λοιπόν, ένα άλλο βήμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιλέγουμε τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη, αλλά είναι φυτικής προέλευσης. Δηλαδή, να αντικαταστήσουμε τις τροφές πλούσια σε πρωτεΐνη ζωικής, δηλαδή το κρέας ή το κοτόπουλο ή το ψάρι, το ψάρι εντός εισαγωγικών, γιατί είπαμε ότι είναι και πλούσιο σε ωμέγα 3, οπότε το θέλουμε, αλλά μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κόκκινο κρέας, για παράδειγμα, με φυτικές τροφές, πλούσια σε πρωτεΐνη, δηλαδή με όσπρια, με σόγια
με ξηρούς καρπούς. Αυτό ακριβώς ήθελα να σου ρωτήσω για τη σόγια, επειδή έχει και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αλλά δεν είναι και ζωικό. Είναι μια καλή λύση. Βεβαίως. Θα κάνω μια παρένθεση λίγο. Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τη σόγια και επειδή το αναφέρουμε, οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά. Γιατί λέγανε ότι είναι μεταλλαγμένη, ότι διαφορά. Οι τελευταίες εξελίξεις πώς είναι για τη σόγια? Θα πρέπει να προσέχουμε, να βλέπουμε τη σήμανση και να επιλέγουμε βέβαια τη σόγια η οποία δεν είναι μεταλλαγμένη. Σε πολλές συσκευασίες αναφέρεται αυτό. Οπότε μπορούμε να κάνουμε τον κόπο. Υπάρχουν κάποιες συσκευασίες. Άρα μας το λένε, απλά εμείς δεν το βλέπουμε. Ναι. Ακόμα για μια φορά. Όχι σε όλες τις συσκευασίες, αλλά θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί να διαβάζουμε περισσότερο τη διατροφική ετικέτα. Είναι κάποιο εψιλόν από αυτά που συνήθως λένε ότι ευθύνονται για κάποια πράγματα. Νομίζω δεν είμαι 100% σίγουρη σε αυτό, ότι γράφει μεταλλαγμένη σόγια. Μάλιστα. Αλλά σε διέκοψα. Πες μου, εκτός από τη σόγια, τι άλλο? Όσπρια. Και επίσης οι τροφές οι οποίες είναι φυτικής προέλευσης και πλούσιες σε σίδηρο και αυτές φαίνεται να βοηθάνε. Πήγε το σπανάκι, ας πούμε. Όπως είναι το σπανάκι, όπως μάλιστα είναι τα όσπρια, όπως είναι η ντομάτα. Όλες αυτές οι τροφές φαίνεται να βοηθάνε στο πρόβλημα που θέλουμε, δηλαδή στην συρρύθμιση των προβλημάτων ορυξίας. Αυτό αφορά και τους άντρες οι οποίοι δεν είναι γόνιμοι. Είναι λίγο διαφορετικό, ναι, γιατί στις γυναίκες αυτό μπορούμε να βελτιώσουμε είναι τα προβλήματα ορεξίας, ενώ στους άντρες θα πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα, την ποιότητα και την κινητικότητα, ναι, των σπερματοζωαρίων. Βέβαια, αυτές οι συστάσεις που αναφέρουμε είναι συστάσεις και ισορροπημένες διατροφής. Σωστά. Οπότε και οι άντρες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτές οι συστάσεις. Αλλά πριν προχωρήσουμε στις συστάσεις για τους άντρες, θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο μπορεί να φανεί λίγο περίεργο. Οι μελέτες δείχνουν ότι καλό θα ήταν μία από τις τρεις μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων που χρειάζονται την ημέρα, γιατί μία γυναίκα για να καλύψει τις ανάγκες της σε ασβέστιο και σε άλλα θρεπτικά συστατικά, πρέπει να καταναλώνει τρεις μερίδες γαλακτοκομικών ημερησίως. Και βέβαια όλοι οι διαιτολόγοι λέμε ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα πρέπει να είναι χαμηλά σε λιπαρά. Όμως έρχονται οι επιστήμονες και μας λένε ότι τα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα βοηθάνε στη γονιμότητα. Απλά θα πρέπει να έχουμε ένα μέτρο. Θα έχουμε ένα μέτρο. Θα πρέπει, ας πούμε, από τις τρεις μερίδες η μία να είναι πλήρη. Μάλιστα, κάτι άλλο που λένε οι επιστήμονες είναι ότι τη μία μερίδα μπορούμε, ας πούμε, να την κάνουμε ακόμα και παγωτό. Και είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα. Ακόμα και με παγάκια και φρούτα μέσα, με λίγο γάλα, είναι σούπερ. Ακριβώς. Και γιατί, ποιος είναι ο μηχανισμός στον οποίο βασιζόμαστε? Φαίνεται ότι το λίπος του γάλακτος περιέχει ορμόνες που προέρχονται από το ζώο, όχι ορμόνες που βάζουμε εμείς, οι οποίες βοηθάνε, έχουν ιστρογόνα δηλαδή, τα οποία βοηθάνε στη γονιμότητα. Και θέλω να πω ότι το γάλα, το πλήρες γάλα, είναι μόλις 3,5% τα λιπαρά του. Σε σχέση, για παράδειγμα, με μια φέτα άπαχο τυρί που είναι τουλάχιστον 11, δεν είναι και κάτι τραγικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε μπει και λίγο οι γυναίκες ειδικά σε αυτή τη διαδικασία, όλα light και όλα τέτοια. Αλλά σε τέτοιες περιόδους δεν θα αλλάξει και τόσο, νομίζω ότι θερμιδικά η διατροφή μιας γυναίκας, αν αντί για το ένα ποτήρι γάλα, 1,5% βάλει 3,5. Ναι. Δεν είναι τόσο πολύ. Είναι αυτό που είπες. Είναι θέμα θερμίδων, αλλά επίσης είναι και θέμα κορεσμένων. Αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι τα κορεσμένα θα πρέπει να αντικατασταθούν. Ναι. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι μία μερίδα από τις τρεις. Σωστά. Είναι ακριβώς όπως το είπες. Αλλά το ένα ποτήρι γάλα είναι το τίποτα. Έτσι. Αν η διατροφή μας είναι χαμηλή, δηλαδή αν το ημερήσιο διαιτολόγιο είναι χαμηλό σε κορεσμένα, όλες οι υπόλοιπες τροφές μπορούμε να καταναλώσουμε γαλακτοκομικά, τα οποία να έχουν λίγο περισσότερα λιπαρά. Τώρα για τους άντρες, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις έτσι κάτι. Όχι, για τις γυναίκες νομίζω τα είπαμε όλα. Για τους άντρες. Για τους άντρες, λοιπόν. Και οι άντρες θα πρέπει να διατηρούν ένα σωστό σωματικό βάρος. Και εδώ ισχύει το ίδιο για το δείκτη μάζας σώματος, ότι θα πρέπει να είναι μέσα στα επίπεδα, στις τιμές που αναφέραμε. 18,5 με 25 είναι ακόμα και εδώ. Ωραία, οκ. Απλώς το βάρος είναι διαφορετικό, γιατί συνήθως οι άντρες είναι πιο ψηλοί. Οπότε δεν λέμε ιδανικό βάρος, λέμε από το 18,5 μέχρι το 25, σωστά, σε αυτό το εύρος. Φαίνεται ότι πολύ κακή διατροφή, δηλαδή χαμηλά ενεργειακή, λίγες θερμίδες και πολύ χαμηλό βάρος, βλάπτει το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα. Μάλιστα. Όμως, από την άλλη πλευρά, και υπερήσια λίπους, ειδικά η υπερήσια λίπους που συνδέεται με αποθήκευση λίπους στην περιοχή των όρχεων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία στην περιοχή αυτή, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη βλάβη των σπερματοζωαρίων. Μάλιστα. Οπότε σωστό είναι να διατηρούμε ένα
Ιδανικό βάρος. Ιδανικό βάρος, ένα... Σε σχέση με, γενικά με το σώμα μας, γιατί γι' αυτό το ιδανικό βάρος που λέμε, γι' αυτό, είναι γι' αυτό πολύ έχει γίνει σχετικό, πλέον. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό πλέον μιλάμε για δείκτη μάζα σώματος, σε ποσοστό ουσιαστικά. Γιατί ακόμα και αν είμαστε τα ίδια κιλά και έχουμε το ίδιο ύψος, ο σωματότυπος είναι διαφορετικός. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, μπορεί μια γυναίκα ίδια κιλά με μένα να έχει ψωμάκια ή κοιλιά, για παράδειγμα, ή τέτοια που να. Σε μένα είναι το ακριβώς το αντίθετο, να έχω εγώ ψωμάκια κοιλιά. Οπότε... Τώρα αυτό που είπες μου δώσες μια καλή πάσα, γιατί έχει βγει κάποια μελέτη που δείχνει ότι οι γυναίκες που έχουν περισσότερο λίπος στην περιοχή της περιφέρειας σε σχέση με τις γυναίκες οι οποίες έχουν στην κοιλιά, ότι είναι πιο γόνιμες εντός εισαγωγικών. Στο πλάι δηλαδή. Στο πλάι, ναι. Είναι μεσογειακές έτσι οι γυναίκες, τύπο σαχλάδι που λέμε. Εντάξει, όχι υπερβολές, αλλά το λίγο είναι καλό, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Κάτι άλλο. Για τους άντρες να πούμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εσύ τι θέλεις. Θα πούμε ότι θα είναι καλό και αυτοί να έχουν, να καταναλώνουν τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, φρούτα, λαχανικά προϊόντα ολικής άλεσης. Και επίσης είναι καλό να καταναλώνουν τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο, όπως είναι για παράδειγμα τα στρίδια, το μοσχαρίσιο σηκώτη. Γιατί το μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμα και μικρή έλλειψη ψευδαργύρου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα σπερματοζωάρια. Και στο νευρικό σύστημα που το έχω διαβάσει επίσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πρέπει να είστε και ήρεμοι όταν μπαίνει στην διαδικασία να κάνετε και παιδί. Γιατί πέρα από το κάπνισμα, πέρα από την. Πώς το λένε, το να μην πίνει κάποιος πάρα πολύ ή οτιδήποτε, η ηρεμία νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική και το άγχος να το διώξετε όσο περισσότερο μπορείτε, φυσικά. Έτσι. Αν μπορείτε. Και αν έχω χρόνο να πω τρία πραγματάκια ακόμα. Λοιπόν, κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξουν οι άντρες είναι. Κατανάλωση αλκοόλ με μέτρο. Έτσι, σωστά. Και γυναίκες βέβαια. Και γυναίκες, αλλά βέβαια. Στο θέμα που συζητάμε σήμερα, το αλκοόλ κάνει κακό. Αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να συνδέεται με χαμηλά επίπεδα τεστοστερώνης. Και θα πρέπει. Και βέβαια οι συστάσεις. Άρα χάνουν από τον ανδρισμό τους. Ακριβώς. Οπότε μην πίνετε και πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι μειονέκτημα αυτή ακριβώς. τη στιγμή. Ακριβώς. Αυτό που συστήνουμε όλοι είναι ότι ένας άντρας μπορεί να καταναλώνει μέχρι 2 μερίδες αλκοολούχου ποτού ημερησίως. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να επισημάνω, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η κατανάλωση ζεστών καφέδων, ζεστών οροφημάτων και ζεστή σούπας μέσα από πλαστικά σκεύη. Γιατί. Η θερμοκρασία που έχει το ρόφημα ή η σούπα ή οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο βοηθάει στην παραγωγή βινιλούχων ενώσεων που έρχονται από το πλαστικό. Μάλιστα. Η οποία κάνει κακό στο αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα. Οπότε θα πρέπει να μην τα βάζουμε σε τέτοια σκεύη. Μάλιστα. Γενικώς δηλαδή αποφεύγετε και λίγο τα πλαστικά, γιατί κάνουν και κακό, ειδικά για εσάς τους άντρες που θέλετε να αποκτήσετε έτσι το διάδοχο. Ακριβώς. Αστέρια μου, είσαι OK, τα έχουμε πει όλα. Νομίζω έχουμε καλύψει το θέμα μας. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που και εγώ ευχαριστώ μαζί πάρα μας. Πολύ. Και πριν περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, νομίζω ότι καλύτερο να το δεις και εσύ, γιατί αφορά πάρα πολύ εμάς οι γυναίκες και αν είναι έτοιμο το βίντεο. Θέλω να δούμε ότι πώς μια γυναίκα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί με το Photoshop από μια απλή καθημερινή γυναίκα να γίνει μια κανονική Barbie, σαν εκείνες που βλέπουμε κατά καιρούς να είναι στις πασαρέλες της Victoria's Secret. Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ γοητευτική και αν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να το δούμε. Δεν είμαστε έτοιμοι, οπότε τρώω λίγο χρόνο ακόμα. Γιατί να σας πω την αλήθεια, οι περισσότερες γυναίκες, ειδικά αυτές που είμαστε τώρα στην ηλικία 25-35, όλο αυτό, παθαίνουμε μια πλάκα λίγο με. Ότι θέλουμε να είμαστε λίγο σαν το περιοδικό που βλέπουμε. Έτσι, αυτή είναι αλήθεια. Και η πραγματικότητα είναι έχει μεγάλη διαφορά όπως θα δείτε. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το δούμε. We'll be right back.
όπως είδατε, είναι πάρα πολύ εύκολο μια γυναίκα να γίνει μια σωστή Μπάρμπι μέσα σε λίγα λεπτά ουσιαστικά. Γι' αυτό δεν υπάρχουν άσχημες γυναίκες, υπάρχουν απεριποίητες. Οπότε μπείτε στη διαδικασία έτσι να γίνετε με πάρα πολύ μικρά τρίκ, πάρα πολύ όμορφες. Σε λίγη ώρα θα δούμε κιόλας πώς μπορείτε να αντιγράψετε το μακιγιάζ της Σκάρλετ Γιόχανσον, μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε δύο λεπτά και θα είμαστε και πάλι κοντά σας.